υπάρχει συνέχεια, εμείς λέμε, είτε χτες λεγόταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζανε ότι η μαζική αντικατάσταση των πιστοποιητικών και των διπλωμάτων που έγινε το 2016 και που όλα είναι πενταετίας, το πρόβλημα θα ήταν μπροστά τους. Άρα δεν ήταν κάτι κεραυνό σε νεφρία, έπρεπε να έχουν πάρει μέτρα και μέτρα δεν πήρανε. Και είναι πρόσχημα η πανδημία. Αντίθετα, πού έχουν οδηγήσει μια σειρά ναυτεργάτες μέσα από τη δικαιολογημένη αγανάκτηση και την οργή στις ιδιωτικές σχολές να πληρώνουν για να αποκτήσουν πιστοποιητικά και διπλώματα τα οποία αναγνωρίζονται άσχετα αν είναι Κύπρου, Μάλτας και στα υπολληνική σημαία πλοία. Και είπαμε συγκεκριμένα ότι αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνουν από κοινού εφοπλιστές κυβέρνηση είναι συνθήκες όπως μας είχε πει χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Υπουργός στην προηγούμενη συνάντηση, να προσαρμοστούμε στην παγκόσμια ναυτιλία, δηλαδή αυτά που περνάνε και τραβάνε την άγρια εκμετάλλευση και αυτοί οι ναυτεργάτες από ποια χώρα και αν προέρχονται, που πληρώνουν για τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα, πληρώνουν για μια θέση εργασίας, πληρώνουν για να έχουν όταν ξεμπαρκάρουν ασφάλιση, αυτές τις συνθήκες που οι εφοπλιστές τους ονομάζουν διεθνή κρατούντα και ο Υπουργός το ονόμασε προσαρμογή στην παγκόσμια ναυτιλία, θέλουν αυτές τις συνθήκες να τις εφαρμόσουν για το σύνολο των ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Άρα εδώ θέλει μέτωπο απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, μέτωπο που θα έχουμε ξεκαθαρίσει πρώτα και κύρια εμείς ότι δεν μπορούμε να πατάμε σε δυο βάρκες, ότι τα συμφέροντά μας συγκρούονται με τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των κυβερνήσεών τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ετοιμότητα επαγρύπνηση, άσχετα με το τι δεσμεύτηκε, να το παρακολουθούμε, αλλά και ταυτόχρονα συνεχίζεται η προετοιμασία και η οργάνωση της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας. 10-12 του Νοέμβρη με προοπτική κλιμάκωση.